Οι εκπαιδευτικοί δεν αναστέλουν τις κινητοποίησεις τους ούτε υποχωρούν. Ανασυντάσσονται και προγραμματίζουν νέο κύκλο δυναμικών κινητοποίησεων από τον επόμενο μήνα. Αυτό το μήνυμα μετέφερε στη σημερινή Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ της χώρας ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Μαγνησίας, μετά και τα όσα αποφασίστηκαν στη χθεσινή βραδινή συνέλευση. Οι εκπρόσωποι των καθηγητών αναγνωρίζουν ότι υπάρχει κόπωση των μελών του κλάδου από τις απεργιακές κινητοποίησεις του τελευταίου δεκαημέρου. Αυτό προκύπτει εξάλλου και από το συνεχώς μειούμενο ποσοστό συμμετοχής που σήμερα κατρακύλησε στο 3,1%. Ωστόσο, η ΕΛΜΕ Μαγνησίας ξεκαθαρίζει ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας, ανασυντασσόμαστε με προοπτική απεργιακές κινητοποίησεις με έναρξη το πρώτο ή δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτώβριου. Στο ενδιάμεσο θα υπάρξουν εναλλακτικές μορφές και δράσεις όπως είχαμε κάνει όλο το καλοκαίρι. Ο αγώνας είναι διαρκής, δεν θα σταματήσουμε. Αυτό είναι το μήνυμα που δίνουμε. Θα λάβουμε υπόψη όλα όσα προηγήθηκαν, θα εκτιμήσουμε τις καταστάσεις και στο χώρο μας και στην κοινωνία και ανάλογα θα καθορίσουμε την τακτική μας και τη δράση μας. Η ενότητα και η αποφασιστικότητα με την οποία αντέδρασε και οργάνωσε τον αγώνα του ενάντια στις απολύσεις καθηγητών είναι, σύμφωνα με την τοπική ΕΛΜΕ, το μεγάλο κέρδος του κλάδου από τον πρόσφατο κύκλο κινητοποίησεων. Ο κλάδος μετά από πολλά χρόνια σηκώθηκε, έδωσε ισχυρό μήνυμα. Αυτές τις μέρες που ήταν η απεργία, μπήκαν σχεδόν όλοι οι συνάδελφοι μέσα σε αυτόν τον αγώνα. Βγήκαμε στην κοινωνία, αναδείξαμε την ουσία των προβλημάτων που διεκδικούμε και πιστεύουμε ότι ανατράπηκε αυτό το κλίμα που έχει διαμορφωθεί στην κοινωνία από μια έτσι καλωστημένη προπαγάνδα που γίνεται πάρα πολλά χρόνια. Στο μεταξύ φθήνει, όπως φαίνεται, το κύμα των καταλήψεων στα γυμνάσια και τα λύκεια της Μαγνησίας. Από τα 10 σχολεία που παρέμειναν χθες κλειστά, σήμερα υποκατάληψη ήταν μόνο το 6ο και το 7ο λύκεια Βόλου, το Γενικό Λύκειο Αγριάς και το 7ο Γυμνάσιο Βόλου.